Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες μαθητές που όλες αυτές τις μέρες κινητοποιούνται μέσα στις καταλήψεις, στις πορείες, στις γειτονιές, στο Υπουργείο Παιδείας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να είναι μαζί με τους μαθητές τους. Όπως είναι μέσα στην τάξη όταν γίνεται στο μάθημα, έτσι πρέπει να είναι και στον δρόμο όταν γίνεται το πιο σημαντικό μάθημα. Εκείνο που μαθαίνει στους μαθητές ότι κανένας δεν τους χαρίσει τίποτα και τα πάντα θα τα κατακτήσουμε τους αγώνες τους. Να είναι δίπλα στους μαθητές όταν επιλέγουν να κάνουν κατάληψη, να συζητούν πώς θα οργανώσουν την πάλη τους καλύτερα. Καταγγέλουμε τη μεγάλη επιχείρηση τρομοκρατίας από διάφορους διευθυντές και παρατρεχάμενους που θέλουν να φοβερίσουν τους μαθητές, απειλούνε ότι θα καταγγείλουν στην αστυνομία, θα κάνουν μηνύσεις. Καταγγέλουμε την τιμωρητική διάταξη του Υπουργείου Παιδείας που καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να προτείνουν το πώς θα αναπληρωθούν οι ώρες της κατάληψης. Δηλαδή να σας τιμωρήσουν με το να χάσετε τις εκδρομές σας ή κάποιες άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες του σχολείου. Τους έπιασε ο πόνος τη στιγμή που χιλιάδες ώρες μαθήματος έχουν χαθεί με ευθύνη δικιά τους. Στο δικό μου σχολείο η μισή Βιταλικίου δεν πρόκειται να πάρει βαθμούς γιατί δεν έχει κάνει μια ώρα μάθημα στη φυσική και στα μαθηματικά. Και κατά τα άλλα χάθηκαν οι ώρες. Είναι μεγάλο ψέμα. Θέλω να σας διαπαιδαγωγήσουν από αυτή την ηλικία ότι όταν κινητοποιείστε πρέπει να τιμωρήσετε. Όχι, ο ρόλος του καθηγητή δεν είναι να κάθεται απέναντι στους μαθητές με το δάκτυλο ψηλά και να κάνει παρατηρήσεις. Ο ρόλος του καθηγητή είναι να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να βγάλει ανθρώπους μορφωμένους κοινωνικά, αγωνιστές που να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στο κίνημα έτσι ώστε να είναι χρήσιμοι για την κοινωνία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους με αυτό το πνεύμα να πάνε και να μην ταυτιστούν ούτε με τη διοίκηση ούτε με το Υπουργείο. Καλή συνέχεια.